με εντατικούς ελέγχους από συνεργεία της τροχέας που έχουν ενισχυθεί και με προσωπικό από άλλες υπηρεσίες, η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας Περιφέρειας Ηπείρου ετοιμάζεται να υποδεχθεί την αυξημένη κινητικότητα στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο λόγω του 15 Αύγουστου. Αν και οι εκτιμήσεις και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η φετινή έξοδος προς την επαρχία είναι μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή, οι υπηρεσίες βρίσκονται επιποδός, έχοντας λάβει αυστηρά μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης, ενώ η παρουσία τους θα είναι εμφανής με περιπολικά και μηχανές, όσο όμως και συγκεκαλυμμένη, με συμβατικά δηλαδή οχήματα. Όπως τόνισε ο αστυνόμος Α. Ηλίας Μίτσιος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης των Δημοσιογράφων της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηπείρου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν περιορίζονται σε πεζές και εποχούμενες περιπολίες, αλλά θα γίνονται και αυστηροί έλεγχοι, αφού έχουν συγκροτηθεί συνεργεία που θα βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Απίφθινε σύσταση και έκκληση ταυτόχρονα στους οδηγούς να έχουν σωστή οδηγική συμπεριφορά και να αποφεύγουν τις παραβάσεις, ιδιαίτερα τις επικίνδυνες. Εκείνες δηλαδή που οδηγούν ευθέως στην πρόκληση ενός ατυχήματος ή ακόμη χειρότερα ενός δυστυχήματος. Οι υπηρεσίες μας είναι σε εγρήγορση ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τον ειδικό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος, όπως σε κάθε τέτοια περίπτωση, είναι αφενός μεν η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, αφετέρου και κυριότερο η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Και δεν θα κουραστούμε να το λέμε με κάθε τόνο ότι το τροχαίο ατύχημα δεν είναι αποτέλεσμα κακής στιγμής ή κακής τύχης, αλλά ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μια συμπεριφοράς η οποία συνίσταται σε έλλειψη προσοχής, υπερεκτίμηση των οδηγικών μας ικανοτήτων, έλλειψη σεβασμού προς τους τρίτους και μη τήρηση των κανόνων. Φυσικά, ως αστυνομία δεν αποφυγόμαστε στην προαίρεση των οδηγών αν θα εφαρμόσουν και θα σεβαστούν τον νόμο. Γι' αυτό το λόγο, αυτές τις μέρες ειδικά, θα εντείνουμε την παρουσία μας σε όλο το οδικό δίκτυο, ώστε να αποτρέψουμε, να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε τέτοιες συμπεριφορές. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν και θα συγκροτηθούν σε στοχευμένα σημεία συνεργεία ελέγχων, ώστε να βεβαιώνουμε τις παραβάσεις και ειδικά τις επικίνδυνες παραβάσεις. Και να υπενθυμίσουμε ότι το αλκοόλ, η χρήση του κινητού τηλεφώνου, το παράνομο προσπέρασμα, το αντικανονικό προσπέρασμα και η ταχύτητα είναι οι βασικότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων. Και δυστυχώς ξεχνάμε μια πολύ απλή κίνηση, να φορέσουμε τη ζώνη μας ή το κράνος, η οποία αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες να βγούμε αλόβητοι σε ένα τροχαίο ατύχημα. Επομένως, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι μηδέν τροχαία ατυχήματα, απαιτεί την προσπάθεια και των αρχών και των πολιτών. Εμείς θα κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι μας αναλογεί, αλλά θέλουμε και οι πολίτες να σεβαστούν το νόμο και να οδηγούν με σύνεση. Μέτρα και στις εξόδους, εισόδους των αστικών κέντρων, αλλά φαντάζομαι και στις επαρχιακές οδούς αυτές τις ημέρες λόγω των εκδηλώσεων. Ακριβώς. Η παρουσία μας θα είναι στοχευμένη με βάση και τη χαρτογράφηση που έχουμε κάνει, όπου έχουν γίνει και στο παρελθόν τροχαία ατυχήματα ή όπου υπάρχει κατά τόπους αυξημένη κίνηση λόγω, για παράδειγμα, κάποιας εκδήλωσης ενός πανηγυριού. Επομένως, όπου υπάρχει πρόβλημα, θα είμαστε εκεί για να το προλάβουμε.